Ο Ολυμπιακός έχει ήδη ξεκινήσει το σχεδιασμό της νέας σεζόν και πρωταρχικό μέλημα είναι η διατήρηση του βασικού κορμού, που έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην κατάκτηση του Conference League. Οι Ερυθρόλευκοι φαίνεται ότι βρίσκονται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της πρώτης τους μεταγραφής, με τον Ντάνι Γκαρθία να προβάρει τη φανέλα της ομάδας και δεν αποκλείεται στα μέσα της επόμενης εβδομάδας να φτάσει στη χώρα μας προκειμένου να υπογράψει το συμβόλαιό του. Ο 34χρονος χάφ πιθανότατα θα υπολογίζεται ως εξάρι, θα αντικαταστήσει τον Βιθέντε Ιμπόρα που επιθυμεί να κλείσει την καριέρα του στη Λεβάντε, με τον ατζέντη του να έχει μάλιστα συνάντηση με τη διοίκηση του Ισπανικού Συλλόγου. Διεργασία γίνεται και στη θέση των εξτρέμ, εκεί όπου έχει προταθεί ο Άλεξ Μπερενγκέρ της Μπιλμπάο. Ο Βάσκος ποδοσφαιριστής δεν έχει αποδεχθεί ακόμα την πρόταση ανανέωση της Αθλέτικ, κάτι το οποίο ωστόσο δεν συνεπάγεται με πολλές πιθανότητες για τον Ολυμπιακό, αφού ο παίκτης διένυσε μια φανταστική χρονιά στη Λα Λίγκα. Μάλιστα, τις τελευταίες ώρες στο προσκήνιο έχει έρθει ακόμα και το όνομα του Brian Hill. Ο Ισπανός εξτρέμ ήταν ένα από τα πιο αγαπημένα παιδιά του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σε Ιμπάρ και Σεβίλη. Μάλιστα, ρεπορτάζ από την Ισπανία και την Αγγλία αναφέρουν ότι ο αριστεροπόδαρος ποδοσφαιριστής βρίσκεται εκτός των πλάνων του Άγγελου Ποστέκογλου στην Τότεναμ και δεν αποκλείεται να αναζητήσει κάτι νέο στην καριέρα του. Ο έμπειρος πλέον Γιώργος Μασούρας υπήρξε εδώ και χρόνια ένα σημαντικός παίχτης από το ελληνικό δυναμικό του Ολυμπιακού. Αυτή την περίοδο ο Έλληνας εξτρέμ συμμετέχει στην εθνική μας ομάδα, όπου σημείωσε και γκολ φορώντας τη φανέλα της σε έναν φιλικό αγώνα ενάντια της Γερμανίας. Ακολουθεί ένα ακόμα φιλικό μάτς για τους διεθνείς μας στις 11 Ιουνίου. Τις τελευταίες ημέρες δεν υπήρξε καμιά οριστική πρόοδο σχετικά με το νέο του συμβόλαιο στον Ολυμπιακό. Ωστόσο για τον Μασούρα, η πιθανότητα να συνεχίσει την καριέρα του στη Γερμανία με την ομάδα της Μπόχουμ παραμένει ανοιχτή και αναμένεται η επόμενη κίνηση που θα καθορίσει το μέλλον του.